Εδώ και λίγες μέρες τα κινέζικα κοινωνικά δίκτυα έχουν ένα νέο ήρωα, ο οποίος ονομάζεται Πίτερ και είναι ελληνο Ελληνοαυστραλός. Ο άνδρας έγινε γνωστός από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο δημοφιλές κινέζικο κοινωνικό δίκτυο Weibo. Τον είχαν καταγράψει Κινέζοι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που πραγματοποίησαν στην Αδελαίδα υποστηρικτές των διαδηλωτών στο Χονγκ Κόνγκ. Σε αυτό, ο Πίτερ εμφανίζεται να ευθυγραμμίζεται πλήρω με τι θέσει του Πεκίνου και να επιτίθεται στου διαμαρτυρόμενου, λέγοντα πω κάνουν λάθο, συνεχίζοντα τι διαδηλώσει για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Angry. Δεν είμαι εξοργισμένο, αλλά στεναχωρημένο με τι ειδήσει που βλέπω. Όλα αυτά τα fake news και τα ψέματα και τη στήριξη προ του ταραχοποιού και όχι προ του ειρηνικού ανθρώπου. Υιοθετώντα πλήρω τη στάση των αρχών τη Κίνα, ο Πίτερ υποστηρίζει ότι το Χονγκ εξαρτάται πλήρω από το Πεκίνο και ότι εάν η περιοχή αυτονομηθεί, θα σταματήσει η παροχή ηλεκτρισμού και νερού και η οικονομία τη θα καταστραφεί. Αυτό όμω που προκαλεί το ενδιαφέρον των κινέζικων μέσων ενημέρωση είναι η επίθεση που κάνει στου συναδέλφου του στη Δύση. Όπως πάντα, τα δυτικά μεσαινημέρωσης χρησιμοποιούν ψευδείς ειδήσει, είναι στραμμένα κατά της Κίνας ή αν κάτι δεν τους αρέσει χρησιμοποιούν οτιδήποτε μπορούν για να πείσουν ότι η αντίθετη πλευρά κάνει λάθος. Στα κινέζικα social media, ο Πίτερ έχει ανακηρυχθεί ως πραγματικός φίλος της Κίνας, με χιλιάδες χρήστες να λένε πως το μήνυμά του θα πρέπει να μεταφερθεί σε ό,